Thank you. 10 Ιουνίου στο ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV. Ο Ανδρέας Λεκάκης στα μικρόφωνα, όπως και κάθε απόγευμα Παρασκευής, εδώ στον πρώτο μας σκόρερ. Ε, δεύτερη μας εκπομπή για τον Ιούνιο, τελευταίος μήνας εκπομπών πριν να αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι. Και εδώ θα είμαστε ε, παρέα σήμερα για να μιλήσουμε πολύ για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι ότι ε, ποδοσφαιρικά δεν έχουμε πολλά να συζητήσουμε πέρα από τα μάτια των εθνικών ομάδων αλλά και κάποια μεταγραφικά θέματα αφού ε, όσον αφορά το επίπεδο των συλλόγων είναι μια νεκρή αγωνιστικά περίοδος με τους μη διεθνείς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διακοπές και σιγά σιγά οι ομάδες σε μερικές εβδομάδες, σε μερικές ημέρες για κάποιες να αρχίζουν ε, την προετοιμασία τους εν ώψη της επόμενης σεζόν ανάλογα ε, το πότε ε, ξεκινάει η σεζόν για κάθε ομάδα. Ε, με Εθνική Ελλάδο θα ξεκινήσουμε. Είναι άλλωστε στην επικαιρότητα των uh, ημερών <coughs> τα παιχνίδια τη εθνική μα ομάδα uh, στην uh, τρίτη κατηγορία του UEFA Nations League. Είχαμε πει uh, κάποια πράγματα και στην uh, προηγούμενη εκπομπή για αυτά τα σημαντικά παιχνίδια, τα πρώτα δείγματα τη εθνική Ελλάδο του Γκουστάβο Πογέτ. Εθνική, το προσωπικό μα που έχει αλλάξει σελίδα, έχει γυρίσει uh, σελίδα, έχει uh, μπει σε ένα νέο κεφάλαιο με τον Ουρουγανό πλέον ομοσπονδιακό προπονητή και μέχρι στιγμή τα δείγματα είναι πάρα πολύ θετικά. έχουμε ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ομιλό μα στο πρωτάθλημα εθνών τη UEFA. Έχουμε ξεκινήσει με ένα 3 στα 3 με νίκες απέναντι σε Βόρειο Ιρλανδία, Κόσοβο και Κύπρο. Εκτός έδρας τα πρώτα δύο παιχνίδια στο πρώτο μας εντός, χθες το βράδυ, κόντρα στην Κύπρο, επίσης νικήσαμε και αυτή τη φορά βάλαμε τρία τέρματα ε, και με αυτό το 3 στα 3 η Ελλάδα στρογγυλοκάθεται ε, να πούμε στην κορυφή του δεύτερου ομίλου στην τρίτη κατηγορία και έχει την Κυριακή το βράδυ μια πρώτη τάξη ευκαιρία να κλειδώσει την πρωτιά στο παιχνίδι με το Κόσοβο από την τέταρτη κιόλα αγωνιστική, δύο αγωνιστικέ πριν από το τέλο, και να ξενιάσει όσον αφορά την πρώτη αυτή φάση του νήσου Λίκ. Θα πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Έχουμε και άλλα ή σχολιάσουμε για το Nations League, αλλά θα επικεντρωθούμε αρχικά στην εθνική μας ομάδα. <coughs> Είχαμε πει στην εκπομπή της περασμένης Παρασκευής για την εμφάνιση στο μάτς του Μπέλφαστ και το αποτέλεσμα που ήταν αυτό που κρατάγαμε κυρίως, το τρίποντο δηλαδή, με το οποίο φύγαμε από την Βόρεια Ολλανδία, γιατί το λέγαμε και τότε ότι η εμφάνιση τη εθνική Κυρίως το τελευταίο 20 λεπτό με 25 λεπτό δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε, αυτή που περιμέναμε, αλλά όταν έχει έχεις να κάνεις με ένα καινούριο κεφάλαιο ουσιαστικά να ανοίγει, όταν υπάρχει ένας καινούριο προπονητής, ε, σίγουρα ε, χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογή και όταν μπορείς εντωμεταξύ ε, να πάρεις και αποτελέσματα, τότε αυτό είναι περισσότερο που κρατάς, το αποτέλεσμα και γι' αυτό η Εθνική κράτησε κυρίως το τρίποντο από το παιχνίδι στη Βόρεια Ιρλανδία. Από εκεί και πέρα ε, ακολούθησε το παιχνίδι στο Κόσοβο, στην Πρίστινα. Ε, κόντρα σε μια ομάδα που μας έχει κάνει τις ε, ζημιές της σε προηγούμενες προκριματικές φάσει φάσεις και σε προηγούμενες διοργανώσεις Nations League. Ε, ωστόσο η Εθνική κατάφερε και εκεί να πάρει την νίκη. Κοινός παρονομαστής ε, σε αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν πως το νικητήριο γκολ το πέτυχε ξανά ο Τάσος Μπακασέτας, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, ο οποίο φαίνεται να βρίσκεται και στην πιο όρεμη φάση του από ποτέ. Πρωταθλητή Τουρκία, άλλωστε πρόσφατα και αυτός και ο Σιώπη, επίση διεθνής, με την Trabzonspor μετά από 38 χρόνια. Σε ένα παιχνίδι που οι Κωσοβάροι τελείωσαν με 9 παίχτε λόγω τη αποβολή του αριστερού του Μπακ του Αλίτη και του τερνοφυλακά του του Μούριτ, ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ ξανά από τον Μπακασέτα με ένα ευθύβολο σουτ uh, με το αριστερό έξω από την περιοχή, ήταν αρκετό για να μα δώσει το τρίποντο. Η εθνική που νομίζω ότι στο παιχνίδι με το Κόσοβο ήταν αρκετά καλύτερη σε σχέση με το παιχνίδι στο Μπέλφαστ, δημιούργησε κιόλα και επικίνδυνε καταστάσει ακόμη περισσότερε στην αιστεία. Του Κωσόβου. Υπήρχαν παίχτε που διακρίθηκαν, όπω ο Μπάλντοξ μόλι τη δεύτερη του εμφάνιση, που είχε και μια μεγάλη ευκαιρία, όπω ο Λιμνιός, ο μεγάλο άτυχο αυτή την περίοδο για την εθνική, θα τα πούμε στη συνέχεια, ε, που πραγματικά χόρεψε τους αμυντικούς, ε, του αμυντικού του Κωσόβου και προκάλεσε και την αποβολή του αριστερού μπακ των ε, αντιπάλων. Ε, και γενικότερα το, η εμφάνιση στο Κόσοβο ήταν ακόμη καλύτερη, ξαναλέω, από την εμφάνιση στην Βόρεια Ιρλανδία και με αυτό το 2 στα 2 η Εθνική είχε μια ισχυρή παρακαταθήκη εν ώψη των επόμενων δύο παιχνιδιών της που θα ήταν εντό έδρα. Και έτσι έρχεται το χθεσινοβραδινό παιχνίδι με την Κύπρο το οποίο Μάλιστα, διεξήχθη στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου και πρέπει να πούμε πω για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι η Εθνική Ελλάδο αγωνίστηκε στον Βόλο. Κάτι πολύ σημαντικό. Έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν σε φιλικά παιχνίδια. η επιλογή τη επαρχία ήταν εύστοχη από την Ομοσπονδία, όπω αποδείχθηκε, γιατί ο κόσμο αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή των διεθνών. Είχαμε δει πολλέ φορέ σε πολλέ περιπτώσει την Εθνική να αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ, για παράδειγμα, και την προσέλευση του κόσμου να είναι πολύ μικρή, που όταν αυτό γίνεται σε ένα αχανές στάδιο, όπως το ΆΚΑ καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να δώσει βροντερό παρόν και να επιδράσει στο παιχνίδι. Στο πανθασσαλικό στάδιο, πάντως, η προσέλευση ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. Α την υπολογίσουμε και το γεγονό πω ήταν καθημερινή. Την Κυριακή περιμένουν όλοι περισσότερο α, κόσμο που θα είναι Κυριακή βράδυ α, στο παιχνίδι με το Κόσοβο. Η επιλογή, ξαναλέω, του Πανθεσσαλικού αποδείχθηκε σωστή. Ο κόσμο στην επαρχία άλλωστε διψάει για να δει την εθνική ομάδα, για να δει ποδόσφαιρο. Ε, και η εθνική, νομίζω, αποζημίωσε του πάντε που βρέθηκαν α, στο γήπεδο του, του Βόλου. Ε, σκόραρε 3 γκολ απέναντι στην α, Κύπρο. Η εθνική ομάδα τη Κύπρου δεν μπόρεσε να γίνει ανταγωνιστική ουσιαστικά. Η ομάδα του Νίκο Κωνστανόγλου ε, απέναντι στην εθνική μα ομάδα. Η Ελλάδα ε, μπορεί να μην έθελξε με την απόδοσή τη σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού παρά το τελικό 3-0, που δείχνει μια ευρεία και άνετη νίκη που έτσι ήταν κιόλα η νίκη αυτή. Ε, για παράδειγμα, στο πρώτο ημίχρονο, παρά τα δύο γκολ που βάλαμε, δεν ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί, με κάποιε απρόσεκτε πάσε, με κάποια προβλήματα ίσω στην ανάπτυξη. Ε, ωστόσο και μόνο το γεγονό ότι η Εθνική έβαλε τρία γκολ, ότι έφτασε το 3 στα 3, έφτασε στην τρίτη συνεχόμενη νίκη, ε, νομίζω λέει πολλά. Το πρώτο γκολ το έβαλε ο Μπακασέτας, τρίτη συνεχόμενη φορά που σκοράρει ο Τάσο Μπακασέτας. Α, να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά από την πραγματική φάση για το Παγκόσμιο Κύπελο του 2018. Τότε δηλαδή από το 2016, Τότε στα πρώτα παιχνίδια της προκριματικής φάσης η εθνική μας ομάδα νικάει τρία σερή παιχνίδια επίσημα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το restart αυτό που επιδιώκει να κάνει η Γαλανόλευκη. Εκείνη η προκριματική φάση, αν θυμάστε, ήταν όταν η Ελλάδα είχε βρεθεί μία ανάσα από το να πάρει μία πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το Μουντιάλ του 2014. Δεν τα κατάφεραμε γιατί είχαμε βρει μπροστά μας την Κροατία στα Μπαράζ. Είχαμε πάει μέχρι τα Μπαράζ και είχαμε βρει μπροστά μα την Κροατία. Είχαμε δεχθεί μια τεσσάρα εκτό έδρα, στο Ζάγκρεμπ, και εκεί τελείωσε η υπόθεση. Ε, βέβαια, αυτή η εθνική Κροατία, μόνο τυχαία δεν ήταν, γιατί ήταν η ομάδα που πήγε τελικά στα... στη Ρωσία, τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και κατάφερε, όπω άλλωστε θα θυμάστε περισσότεροι, να φτάσει μέχρι την. Α βάση του τελικού μέχρι το τέλος α, του δρόμου όπου έχασε το τρόπεο από την α, Γαλλία. Γυρνώντα τώρα πίσω στο παιχνίδι της εθνικής μας με την α, Κύπρο ε, έλεγα ότι ο Μπακασέντας ήταν αυτός που έβαλε μπροστά την εθνική μας μόλις το 8 λεπτό ε, άλλο ένα πολύ όμορφο τέρμα και αυτό ούτε εκτός περιοχής και αυτό εκτέλεση με το αριστερό ε, από, λάθος, ε, από μια απομάκρυση της άμυνας ε, των Κύπριων δεν έχασε καθόλου χρόνο μπακασέτα και εκτέλεσε πριν μπαλασκάσει κάτω με το αριστερό και νίκησε τον κουλκίπερ των Κύπριων, τον Νέοφιτο Μιχαήλ. Πάρα πολύ όμορφο τέρμα που έλυσε γρήγορα το γόρτιο δεσμό για του διεθνεί μα. Του έβαλε γρήγορα σε θέση οδηγού. Η Κύπρο έλεγα προηγουμένω για την όχι τόσο καλή εμφάνιση τη εθνική μα, κυρίω στο πρώτο ημίχρονο, αλλά από την άλλη πρέπει να πούμε πω. Η εμφάνιση τη Κύπρου ήταν ακόμη χειρότερη. Πάρα πολλά τα λάθη για του Κύπριου, πολλά πουλήματα τη μπάλα, χωρί καθαρό μυαλό σε πολλέ φάσει, κυρίω στην άμυνα. Και αυτό αποδεικνύεται, αποδεικνύεται μάλλον από το γεγονό ότι τα δύο γκολ από τα τρία που έβαλε η Εθνική, τα δύο πρώτα, ήρθαν ουσιαστικά από δώρα τη άμυνα τη Κύπρου. Και αν το πρώτο γκολ με τον Μπακασέτα ήταν μια απλά απομάκρυνση από την περιοχή και ήρθε κυρίω από την εξαιρετική εκτέλεση του Μπακασέτα. Το δεύτερο ήταν εμφανέστατα ένα γκολ που ήρθε από σοβαρό λάθο της Κυπριακή Άμυνα. Καθώ έγινε το λάθο, κλέψαμε την μπάλα, δεν πρόσεξαν οι αμυντικοί τη Κύπρου. Ο Μπακασέτα βγήκε τέταρτα, <coughs> με συγχωρείτε, με τον τερματοφύλακα τη Κύπρου τον Μιχαήλ, τον πέρασε. Βρέθηκε από δεξιά, σερβιρε στον Παυλίδη και ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε το, μόλις το 2-0 μόλις στο 20 λεπτό και κάπου εκεί ήταν που α, εξασφαλίσαμε σε πολύ μεγάλο μέρος ένα ακόμη τρίποντο με το σκορ στο, στο 2-0 στο 20ο λεπτό. Ε, ξανά βέβαια με τον Μπακασέτα πρωταγωνιστή, αυτή τη φορά σε σε ρόλο δημιουργού και όχι ε, εκτελεστή σέρβηρε το γκολ για τον α, Παυλίδη ο της Αλκμαρ σε εκείνη τη φάση έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα είναι ένα κλασικό φορ περιοχής ε, πέτυχε 15 τέρματα με την Αλκμαρ στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα φέτος έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν τον εμπιστεύτηκε σε θέση βασικού ο, ο Πογιέτ δεν α, ξεκίνησε αυτή τη φορά τον Γιακουμάκη και δικαιώθηκε με το 2-0 της Εθνικής να το κάνει ο, ο Παυλίδης. Οι Κύπροι είχαν μια καλή ευκαιρία προς το φινάλ του ημιχρόνου, την οποία δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν. Με την μπάλα να φεύγει έξω μετά από το τέτ με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και από εκεί και πέρα ε, επιστρέφοντας οι δύο ομάδες για το δεύτερο ημίχρονο είχαμε την α, τύχη πάρα πολύ γρήγορα να κάνουμε το 3-0 μόλις 48 με τον α, Δημήτρη Λιμιό μια τρομερή έμπνευση, μια τρομερή εκτέλεση από τον δεξιό εξτρέμ της εθνικής μας ομάδας. Μια φοβερή τρίπλα με το που υποδέχθηκε την μπάλα, μια εκτέλεση με το δεξί με ένα πολύ δυνατό σουτ που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον τροματοφύλακα τη Κύπρου. Έγινε το 3-0, το μορφότερο νομίζω από τα τρία χθεσινά γκολ τη εθνική μα και το μορφότερο γενικότερα νομίζω σε, αυτή την, σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει η εθνική στο Nations League. Το τελικό 3-0 έμεινε, αλλά δυστυχώς αυτή η νίκη δεν πανηγυρίστηκε όπως θα ήθελαν οι διεθνείς μας, γιατί αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ε, ο Δημήτρης Λιμνιός ήταν ο μεγάλος άτυχος αυτής της αναμέτρησης. Ε, τραυματίστηκε σε μια φάση της καθυστερήσης του αγώνα, σε ένα μαρκάρισμα που πήγε να κάνει ε, προς το τέλος ε, του παιχνιδιού, όταν όλα είχαν κρυθεί. Ε, το πρόβλημα φάνηκε από την αρχή ότι ήταν στο γόνατο, φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σοβαρό. Μάλιστα, διακομίστηκε, έφυγε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κοντινότερο νοσοκομείο. Όλοι φοβόντουσαν για τα χειρότερα, για το χειρότερο δυνατό δραματισμό. Πάγωσαν όλοι οι διεθνεί και στον πάγκο και οι συμπαίκτε του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και τελικά, δυστυχώ, σήμερα το πρωί επιβεβαιώθηκαν τα άσχημα νέα, γιατί ο. Δημήτρης Λιμνιός, ο άσος της κολονία. Η υπέστη τελικά ρήξη χιαστού ο άσος της Advent, με συγχωρείτε στην Advent αγωνίστηκε την σεζόν μας πέρασε ε, υπέστη τελικά ρήξη χιαστού ήταν ο χειρότερος δυνατός τραυματισμός αυτός φοβόντουσαν όλοι ουσιαστικά μόλις είδαν α, τον τραυματισμό αυτόν του α, Λιμιού του πρώην του ΠΑΟΚ ε, και όπως καταλαβαίνετε θα μείνει για αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικών χώρων πιθανότητα θα επιστρέψει από το 2023. Ε, ήταν ένα άσχημο φινάλε σε μια ωραία βραδιά για την εθνική ομάδα. Μια βραδιά όπου είδαμε τον κόσμο να επιστρέφει, να αγκαλιάζει ξανά, το ξαναλέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, τις προσπάθειες των α, διεθνών. Ε, σε μια περίοδο που βλέπουμε τους παίκτε τη εθνική να ξαναγίνονται παρέα, να αισθάνονται ξανά το δέσιμο αυτό που είχαμε καιρό να το δούμε στην εθνική ομάδα. Και αυτό Ακόμη και αν είναι λίγο καιρό στον πάγκο τη Εθνική, είναι έργο του Νεοπροποντή, του Πογέτα, αλλά είναι και θέμα διάθεση των παιχτών τη Εθνική Ομάδα. Ε, και όπω μα έχει διδάξει άλλωστε το παρελθόν αυτή τη ομάδα, όταν είναι δεμένη υπάρχει αυτό το αίσθημα τη παρέα, μόνο κάτι καλό μπορεί να βγει από αυτό. Πέρα από το 3 στα 3, για, α, για να τελειώσω αυτό που έλεγα για τον Λιμιό, είναι πράγματι πάρα πολύ ε, λυπηρό. Αυτό το φινάλε που είχε η βραδιά για τον Λιμνιό, ο οποίο ήταν εξαιρετικό για ένα ακόμη παιχνίδι τη Εθνική και πέτυχε και αυτό το καταπληκτικό α, τέρμα. Ε, και το ακόμη πιο άσχημο ήταν ότι έγινε σε ένα παιχνίδι το οποίο διεξήχθη στην πόλη του, στο Βόλο, γιατί γεννήθηκε στο Βόλο ο Λιμιό, μπροστά στου δικού του ανθρώπου που ήρθαν να το δουν στη γενέτειρά του. Χάρηκαν α, αρχικά την πολύ καλή του εμφάνιση και το πολύ όμορφο γκολ που πέτυχε. αλλά. Συναχωρήθηκαν για τον πολύ σοβαρό δραματισμό του στο φινάλε. Αυτό είναι ο αθλητισμό. Δυστυχώ, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έχει και τι μεγάλε στιγμέ, τι ωραίε στιγμέ, έχει και τι άσχημε. Ο λιμιό είναι ένα παίχτη πολλά υποσχόμενο, νεαρό ακόμη σε ηλικία, μόλι τα 24 του έτη. Α ελπίσουμε να επιστρέψει πιο δυνατό, πιο αποφασισμένο από αυτή την περιπέτεια, όσο το το πιο σύντομα γίνεται ξανά α, στα γήπεδα ε, για την εθνική μας ομάδα και για τον σύλλογό του. Να ευχηθούμε περαστικά. Ε, <κυρίζει> τώρα, όσον αφορά τα παιχνίδια αυτά της εθνικής, πέρα από το 3 στα 3, πέρα από το προφανές δηλαδή, την εξαιρετική συγκομιδή, το απόλυτο, με τους 9 βαθμούς και το 3 στα 3, ε, μπορούμε να κρατήσουμε και άλλα θετικά από τον τρόπο παιχνιδιού της Εθνικής και από κάποιες εμφανίσεις ορισμένων διεθνών. Ε, για παράδειγμα, είπαμε πως το παιχνίδι στη Βόρεια Ολλανδία η Εθνική δεν ήταν τόσο καλή, κυρίως το δεύτερο ημίχρονο, αλλά πέτυχε το στόχο της που ήταν να κρατήσει το αποτέλεσμα χωρίς να απειληθεί και ιδιαίτερα, παρά το γεγονός ότι δώσαμε την μπάλα Στου Βορειοειρλανδού. Στο παιχνίδι με το Κόσοβο δείξαμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και καλέ ευκαιρίε, μπορούμε να παράξουμε παιχνίδι, αν και πάλι το κύριο μέλημά μας ήταν η άμυνα και η διατήρηση του υπέρ μας αποτελέσματος, γιατί εδώ που τα λέμε και αυτό είναι στο DNA της εθνικής και πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι τέτοιο από τη μία στιγμή στην άλλη. Και στο παιχνίδι με την Κύπρο δείξαμε ότι μπορούμε να γίνουμε παραγωγικοί, να πετύχουμε αρκετά γκολ και μπορούμε και να παίξουμε ποδόσφαιρο, να παράξουμε ποδόσφαιρο. Βέβαια, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός πως οι αντίπαλοι μας Ηταν ε, περιορισμένη δυναμικότητα. Ούτε το Κόσοβο, ούτε η Κύπρο, ούτε η Βόρεια Ιρλανδία ε, είναι αντίπαλοι που μπορούν να τρομάξουν. Αλλά στην παρούσα φάση που βρίσκεται η εθνική αυτό ακριβώ χρειάζεται. Νίκε, αποτελέσματα. Ε, να χτιστεί σιγά σιγά ένα σύνολο που στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, να μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα και από ομάδε υψηλότερου επίπεδου. Ε, και νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια στο Nations League ήρθαν την κατάλληλότερη στιγμή για να γίνει ακριβώς αυτό. Ε, κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι ε, φαίνεται ότι ο Γκουστάβο Πογιέτ εν πολλής καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο σχήμα, σε, σε, ένα συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό του και αυτό είναι καλό γιατί ε, βλέπαμε την εθνική ομάδα των προηγούμενων ετών να έχει πάρα πολλές αλλαγέ, να γίνονται πάρα πολλά πειράματα εντός εισαγωγικών στις ενδεκάδες. Ο Γκουστάβο Πογιέτ μας έχει δείξει με τα τρία αυτά παιχνίδια ότι έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο στο μυαλό του, δηλαδή έχει σταθεροποιήσει τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο κάτω από τα Gold Post, που έτσι κι αλλιώ και επιφάνθηκε ήταν μια βασική επιλογή ο Βλαχοδήμο. Καλύτερο Έλληνα φύλακα, αυτή τη στιγμή, ο goalkeeper τη Μπενθήκα. Έχει σταθεροποιήσει τον Κώστα Τσιμίκα, τον καλύτερο Έλληνα αριστερό μπάκ, που πήρε δύο τρόπε φέτο με τη Λίβερπουλ στη θέση του αριστερού back. Έχει καταλήξει σε δίδυμο κεντρικών αμυντικών ο Μαυροπάνο με τον Χατζηδιάκο. Δείχνουν να έχουν δέσει πάρα πολύ καλά και αυτό έρχεται σε μια περίοδο που πάντα είναι επίκαιρη κουβέντα για το αν ο Μανολάς και ο Πασταθόπουλος πρέπει να επιστρέψουν στην Εθνική, έχει ερωτηθεί σχετικά ο Πογιέτ και η απάντηση του δεν ήταν ξεκάθαρη. Είχε, είπε ότι έχει μιλήσει με τους δυο τους και έχουν αποφασίσει τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά παρόλα αυτά είδαμε πως δεν τους κάλεσε αυτές τις πρώτες του κλήσεις για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της Εθνικής επί των ημερών του. Παρόλα αυτά, είναι καλό να ξέρει πω υπάρχει ήδη έτοιμη διάδοχη κατάσταση και σε αυτά τα τρία παιχνίδια που έπαιξαν δίδυμο στην άμυνα Μαυροπάνο και Χατζηδιάκο, ο σέντερμπακ τη Αλκμαρ, δηλαδή ο Χατζηδιάκο και ο σέντερμπακ τη Τουτγκάρδη, που μάλιστα τον απέξε και με κανονική μεταγραφή του Τουτγκάρδη, ο Μαυροπάνο, έχουν δέσει και αποτελούν εγγύηση στα μετώπιση τη εθνική μα ομάδα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται για την ώρα. Ε, δείχνει να καθιερώνεται και ο Σιώπη ω χάφ, ένα μηχανάκι στη μεσαία γραμμή, ο οποίο κάνει πάρα πολλέ δουλειέ στο γήπεδο, κάνει την αθόρυβη δουλειά και είναι. Πολύτιμο στα χέρια κάθε προπονητή. Ο Μπακασέτα, ξαναλέω, το είπαμε και πριν, ότι είναι στην πιο όρημη φάση τη καριέρα του και αποδεικνύεται υπερπολίτιμη μονάδα για την εθνική. Βελτιωμένο και ο Μάνταλο, τον είδαμε να βγάζει μια φοβερή assist. Εννοούμε μια πολύ όμορφη προσπάθεια στο γκολ που βάλαμε στο Κόσοβο, στην εκτέλεση εκείνη του, του Μπακασέτα. Ε, και επίση ο Πογέτ έδειχνε να καθιερώνει και το λιμινιό του δεξιού εξτρέμ. Ο λιμινιό έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια σε αυτά τα τρία match. Αλλά ε, στην περίπτωση του λιμινιού, το είπαμε και πριν, είχαμε αυτό το πολύ άσχημο περιστατικό με τον πολύ σοβαρό τραυματισμό. Επομένω, αναγκαστικά πλέον ο Πογέτ θα πρέπει να βρει άλλη λύση για τα επόμενα παιχνίδια στο Nations League, ε, που δεν θα έχει στην διάθεσή του τον α, Δημήτρη Λιμινιό. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παίχτες οι οποίοι δοκιμάζονται. και ο Μπάλντοκ και ο Ρώτα έχουν βρεθεί στο δεξιό άκρο της άμυνας σε αυτά τα παιχνίδια της Εθνικής. Ο Μπάλντοκ έπαιξε όλο το παιχνίδι με την Κύπρο χθε. χθε είδαμε και το Σωτήρι Αλεξανδρόπουλο στα ΧΑΦ στο δεύτερο ημίχρονο των Πιτσιρικά του Παναθηναϊκού. ο Κουρμπέλης μετά από μια μεγάλη περιπέτεια με τον τραυματισμό του πήρε και αυτός συμμετοχή με την εθνική ομάδα. Υπάρχει πάντα η λύση του Μασούρα στα extreme. Δεν ήταν καλά στο πρώτο παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία. Δείχνει να μπαίνει και πάλι στην καθημερινότητα τη εθνική και τώρα με την τροματισμό το του λιμιού αναμένεται να αποδειχθεί ακόμη πιο χρήσιμο ο Μασούρα. Υπάρχουν παίχτε όπω ο Γιανούλη, όπω ο Γιακουμάκη, όπω ο Χατζηγιοβάνι, όπω ο Ρότα που είπαμε πριν, όπω ο Μπουχαλάκη εννοείται, που δεν χρησιμοποιήθηκαν χθε κόντρα στην Κύπρο αλλά πάντα είναι στα πλάνα του Πογέτ. Και γενικότερα. Ε, η εθνική ομάδα δείχνει να έχει λύσει. Αυτό που χρειάζεται είναι δουλειά. Αυτό που χρειάζεται είναι να βρει τη σωστή συνταγή ο Πογέτ, η οποία στη σωστή συνταγή θα βρεθεί μόνο μέσα από επίσημα παιχνίδια, μέσα από την καθημερινή τριβή, μέσα από νίκε και α, την ψυχολογία που θα πάρουν οι διεθνεί από τέτοιε νίκε. Για να δούμε πού μπορεί να φτάσει μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Έλεγα προηγουμένω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό πλέον παιχνίδι την Κυριακή. Μετά την νίκη του Κωσόβου επί τη Βορειοϊλανδία, χθε, την ίδια ώρα με το δικό μα παιχνίδι. Ε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον όμιλό μα έχει διαμορφωθεί ω εξή. Η Ελλάδα έχει την πρώτη θέση με το απόλυτο με 9 βαθμού. Το Κόσοβο έχει 6 βαθμού στην δεύτερη θέση. Και η Βόρεια Ιρλανδία με την Κύπρο έχουν από ένα βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι όταν υποδεχθούμε το Κόσοβο την Κυριακή το βράδυ στο Πανθεσσαλικό, στον Βόλο, θα έχουμε μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία να κλειδώσουμε από τώρα την πρωτιά στον Όμιλο, τον προβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία του Nations League και την παρουσία μας στο Final Four της τρίτης κατηγορίας, όπου μπορεί να μας δώσει ένα εισιτήριο, μια επιπλέον ευκαιρία για να περάσουμε στα τελικά του Euro της Γερμανίας το 2024. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική. Ε, αυτό θα γίνει γιατί σε περίπτωση που η Ελλάδα πάρει ε, τρίποντο κόντρα στο Κόσοβο, θα πάει στου 12 βαθμού, το Κόσοβο θα μείνει στου 6, θα, ή, θα έχουμε το συν 6, απόσταση που δεν μπορεί να καλυφθεί στα δύο επόμενα παιχνίδια, γιατί θα έχουμε και την ισοβαθμία με το Κόσοβο έχοντα πάρει ε, δύο νίκε. <coughs> Ε, σε κάθε άλλη περίπτωση, πάλι θα έχουμε το πρώτο, σε περίπτωση σοπαλίας, πάλι θα έχουμε το πρώτο χέρι. Σε περίπτωση ήτα, τα πράγματα περιπλέκονται σε αυτό τον όμιλο. Θα έχουμε, έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια το Σεπτέμβριο που είναι με την Κύπρο εκτό έδρα και με την Βόρεια Ορλανδία εντό. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική μα ο προβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Έχουν γίνει τρει διοργανώσει Nations League μαζί με αυτήν. Τη έχουμε περάσει όλε στην τρίτη κατηγορία θα είναι σημαντική υπόθεση για την Εθνική να ανέβει στη δεύτερη κατηγορία και να δοκιμαστεί με μεγαλύτερε δυνάμεις. Και πολύ σημαντικό θα είναι βέβαια να πάει και στο Final Four σε περίπτωση που δεν καταφέρει μέσω των προκριματικών του Euro να βρεθεί στα τελικά της Γερμανίας, να έχει άλλη μια ευκαιρία για να πάρει ένα εστήριο για να βρεθεί για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης. Και αν κάποιος ρίξει μια ματιά... Στις υπόλοιπε ομάδες που βρίσκονται ε, στο, στους άλλους ομίλους τρίτης κατηγορίας, θα δει ότι το πιο υπολογίσιμο μέγεθος από τον πρώτο όμιλο είναι η Τουρκία. Από τον τρίτο όμιλο υπάρχει το Καζακστάν που κάνει ε, καλή, ε, καλό νέσιο σλίγκ μέχρι στιγμής. Υπάρχει και η Σλοβακία εκεί. Και από τον τέταρτο όμιλο υπάρχει η Γεωργία που πραγματικά έχει εντυπωσιάσει, έχοντα το 3 στα 3 και ρίχνοντα πρόσφατα μια πεντάρα στην έδρα τη Βουλγαρία. Οι Γεωργιανοί του έχουμε αντιμετωπίσει πρόσφατα με μεγάλο αστέρι τον Κβαρατσχέλια, ο οποίο πήρε πρόσφατα μεταγραφή στην Νάπολη. Αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να φοβήσει την σε περίπτωση που βρεθεί στο Final Four. Επομένω, θα είναι όλα ανοιχτά και θα έχουμε μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, ξαναλέω πάλι σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουμε από τα προγραμματικά του Euro, να περάσουμε μέσω αυτής της οδού στα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνει στην Γερμανία. Καλή επιτυχία στην δική μας και την Κυριακή. Ευχόμαστε όλοι το καλύτερο δυνατό για να πανηγυρίσουμε μετά από καιρό σπουδές επιτυχίες με την Γαλανόλευκη. Ας σε αυτό το σημείο να συνεχίσουμε σε αριθμούς Nations League και να δούμε πράγματα που μας έχουν κάνει επίσης εντύπωση ε, και να πάμε λίγο στην πρώτη κατηγορία, εκεί που είναι τα σπουδαία και τα πολύ μεγάλα μάτς, τα πολύ μεγάλα derby αφού μιλήσαμε αρκετά για την εθνική μας ομάδα. Ε, Καταρχά έχουμε μια μήνυ έκπληξη, να το πούμε στον πρώτο μήλο, ε, πριν να ξεκινήσουμε να λέμε οτιδήποτε, να πούμε πως ε, το Nations League είναι καθαρά μια διοργάνωση η οποία έχει φτιαχτεί από την UEFA για να αντικαταστήσει τα φιλικά. Ε, επομένως, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία και στις μεγάλες δυνάμεις, από τη στιγμή που, κακά τα ψέματα, ε, λίγος πολύ έχουν εξασφαλισμένη τη συμμετοχή τους ε, στα τελικά μεγάλο διοργανώσεων μέσω των προκληματικών, ε, να δοκιμάσουν πρόσωπα και πράγματα και να μην δώσουν τόσο μεγάλη... Α, ένταση και προσοχή 100% σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται για αυτή τη διοργάνωση, για αυτά τα μάτ. Βέβαια υπάρχουν και δηλώσεις κάποιων σπουδαίων παιχνών όπως ο Bruyne, που έχουν αναφερθεί με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς σε αυτή τη διοργάνωση και πολλές φορές αυτό είναι και ενδεικτικό της πρόθεσης των παιχτών και το τι σκέφτονται για κάποια διοργάνωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, για παράδειγμα, τώρα που ήθελα να πω πω η Γαλλία βρίσκεται στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου του Nations League, στην πρώτη κατηγορία, και με τα τωρινά δεδομένα δύσκολα διεκδικεί την πρώτη, αν και έχουμε ακόμη αρκετά παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι νικητέ του προηγούμενου Nations League ε, νομίζω ότι δεν, είναι κάτι που δεν θα του στοιχήσει ιδιαίτερα. Βέβαια, ασφαλώ τα παιχνίδια του Nations League ε, μετράνε ε, για το UEFA ranking, ασφαλώ μετράνε και για το που θα τοποθετηθεί κάθε ομάδα, να πούμε, σε γκρουπ δυναμικότητα εν ώψη και τη κλήρωση που έρχεται για τα προγραμματικά του Euro. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ οι προπονητέ των μεγάλων ομάδων θα χρησιμοποιήσουν τα παιχνίδια αυτά του Nations League και για να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα και για να κάνουν τι δοκιμέ του. Μην πάτε μακριά στο παιχνίδι Κροατία-Γαλλία, μια επανάληψη ας πούμε του α, τελικού του πρόσφατου οι Γάλλοι παρατάχθηκαν με τη δεύτερη ομάδα. Δεν κατάφεραν να, να νικήσουν, ήρθαν ένα-ένα. Δεν είδαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ούτε τον Γιωρή, ούτε τον Μπεντζεμά, ούτε τον Εμπαπέ, ούτε τον Καντέ. Θέλω να πω ότι ε, προσφέρονται ξανά, λέω, αυτά τα παιχνίδια και για δοκιμέ. Όπω και να έχει. Είναι μια έκπληξη, μια μήνυα έκπληξη το γεγονό ότι η Γαλλία και η Κροατία έχουν τι δύο τελευταίε θέσει στον πρώτο όμιλο. Οι Γάλλοι και οι Κροάτε δεν έχουν σταυρώσει ακόμη νίκη. Έχουν από μία νίκη και από μία ισοπαλία, και από μία ήττα. Η ισοπαλία είναι αυτή που έφεραν μεταξύ του, το 1-1 που έφεραν στην έδρα τη Κροατία. Αντίθετα, οι Δανείοι έχουν κλέψει εντυπώσει. Οι Δανείοι, οι οποίοι έρχονται με κεκτημένη ταχύτητα και από την προκριματική φάση του Μουντιάλ και από το περσινό Euro που έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά και μια ανάσα από τον τελικό, νίκησαν μέσα στη Γαλλία, σε αυτόν τον νήσιο League. νίκησαν μέσα στην Αυστρία. Ε, με σπασμένα φρένα πραγματικά η Εθνική Δανία, ξεπερνώντα το σοκ από εκείνη την αποφράδα ημέρα με όλο αυτό που συνέβη στον Κριστιαν Έριξεν με το πρόβλημα στην καρδιά με τον Κριστιαν Έριξεν πλέον έτοιμο πόλεμο <coughs> ε, είναι πραγματικά μια άλλη ομάδα δεμένη συσπηρωμένη με πολλή ποιότητα και νομίζω θα μας απασχολήσει και το προσεχές διάστημα ενώπισης και Μουντιάλ Κατάρ ε, πολύ έντονα. Και η Αυστρία είναι στην τρίτη θέση. Και η Αυστριακή με τον Ραλφ Ράγκνερ πλέον προπονητή που άφησε για τα καλά τη Manchester United και το ρόλο συμβούλου που του είχε προταθεί. Για να αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στην εθνική Αυστρία. Πήρε μια εντυπωσιακή νίκη στην Πρεμιέρα με 3-0 στην έδρα της Κροατίας, Δεν καταφέρει να νικήσει τη Δανία και το σημερινό παιχνίδι Αυστρία-Γαλλία κρίνει πολλά για αυτό τον όμιλο και μόνο εύκολη αντίπαλη δεν είναι η Αυστριακή για τους Γάλλους, τουλάχιστον με βάση τα έχουμε δει μέχρι στιγμής από αυτές τις ομάδες. Οι παγκόσμιου πρωταθλητέ από την άλλη, Γάλλη δείχνουν να ψάχνονται. Έγιναν και τα πειράματα από τον Ντεσάμ, βέβαια, στο πρόσφατο παιχνίδι με την Κροατία, αυτό που σα είπαμε, που έπαιξαμε με τη δεύτερη ομάδα. Αλλά γενικά, τον τελευταίο καιρό, η Γαλλία έχει προβληματίσει με την παρουσία σε αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι μόλις πέρσι είχε έρθει εκείνος ο αποκλισμός στο Euro από τους Ελβετούς στα πέναλτι που σίγουρα πλήγωσε πολύ την υπερηφάνεια της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας που είχε ένα εξαιρετικό υλικό και θα ξεκινήσει και σε αυτό το Μουντιάλ που έρχεται τον Νοέμβριο ως πρώτο φαβορή. Θα δούμε τι θα συμβεί σε αυτόν τον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο ε, η Πορτογάλη, η ομάδα που είχε πάρει το πρώτο Nations League, ε, έχουν μια εξαιρετική παρουσία. Είχαν φέρει μια ισοπαλία ένα-ένα με του Ισπανού στο Ιβυρικό Ντέρμπι ε, σε δική του Πρεμιέρα. Και από εκεί πέρα διέλυσαν 4-0 του Ελβετού με δύο γκολ του Κριστιανού Ρονάλντο. Κινήξαν και του Τσέχου, του Τόμα Βατσλίκ και του Μπράμπετ, του παίχτη δηλαδή του Ολυμπιακού και του παίχτη του Άρη με 2-0 λοιπόν με γκολ του Κανσέλο και του Γκέβες και στρογγυλοκάθονται στην πρώτη θέση σε αυτό το στον Όμιλο. Ακολουθεί η Ισπανία με 5 βαθμούς. Η Ισπανία που έχει και αυτήν την λίστα θεματάκια τη. Δεν κατάφερε να νικήσει ούτε του Τσέχου. Ήρθε 2-2 και μάλιστα έσωσε την παρτίδα στο τέλο με γκολ του Ινίγκο Μαρτίνεθ. Ε, αλλά νίκησε μέσα στην έδρα τη Ελβετία με 1-0 με γκολ τη Αράμπια χθε το βράδυ. Και αυτό τη φέρνει Καβάλα στα σε αυτόν τον όμιλο όσον αφορά τι υπόλοιπε ομάδε. Από κοντά πάντω και οι Τσέχοι. Πολύ καλό σύνολο για την εθνική Τσεχία. Στην ομάδα του Βατσλίκ, ο οποίο πρέπει να σα πω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλέ εμφανίσει σε αυτό το Nations League. Στο τελευταίο παιχνίδι με τους Πορτογάλους, αγωνιστήκε. Αγωνιστήκε του Πορτογάλου δεν αγωνίστηκε. Αγωνίστηκε ο δεύτερο τρονοφύλακα τη Τσεχία. Αλλά και με την Ελβετία στη νίκη των Τσέχων και με την Ισπανία ήταν πολύ καλό ο Βατσίρκο με αρκετέ επεμβάσει ο τρονοφύλακα του Ολυμπιακού. Ε, οι Ελβετοί έχουν απογοητεύσει μέχρι στιγμή. Ενώ έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μισό εξ αυτόν τον όμιλο, δεν έχουν ακόμη βαθμό. Υπάρχει και ο όμιλο του θανάτου, ο όμιλο τη φωτιά με Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία και Ουγγαρία. <κυκυκυκ> και εδώ έχουμε πολύ ρευστά πράγματα γιατί έχουμε το λεγόμενο 4-3-2-1. Τέσσερι βαθμού έχει η Ιταλία, τρει έχει η Ουγγαρία, δύο η Γερμανία και έναν η Αγγλία. Επομένω, όπω καταλαβαίνετε, πολύ εύκολα μπορούν να αλλάξουν ισορροπίες σε αυτόν τον όμιλο, ένας όμιλος που έχει ντέρμπι σε κάθε του αγωνιστική. Οι Ιταλοί είχαν πει μερικά πράγματα για αυτούς και στην προηγούμενη εκπομπή. Έχασαν τη φιναλίσιμα από την Αργεντινή με 3-0, με μια κάκιστη εμφάνιση, οι πρωταλήτες Ευρώπης. Δεν είναι στην καλύτερη του φάση. Προσπαθούν ακόμη να ξεπεράσουν τον αποκλεισμό από δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ. Από του Σκοπιανού αυτή τη φορά αποκλείστηκαν. Αυτό ήταν επίση κάτι που ήταν πολύ δύσκολο να το χωνέψουν οι Ιταλοί. Έφεραν μια ισοπαλία με τη Γερμανία με 1-1. Κατάφεραν πάντω να νικήσουν στο τελευταίο παιχνίδι με 2-1 του Ούγγρους. Έχει προαναγγείλει ο αλλαγέ από τη φιναλίσιμα και μετά, ότι θα δώσει περισσότερε ευκαιρίε σε νέου παίχτε. Η αλήθεια είναι ότι οι προαναγγελτέ Ευρώπη έχουν και τι απουσίε του. Δηλαδή δεν αγωνίζεται το Κιέζα που είχε παθεί ρηξιαστών και είναι σε φάση τώρα επιστροφή με τη Γιουβέντου. Δηλαδή, δεν αγωνίζεται το Immobile, δεν αγωνίζεται το Insigne. Βλέπουμε μπροστά στην επίθεση συνεχώ διαφορετικά πρόσωπα. Μα στήθηκε, πούμε, τώρα και ο, ο Βίλφρυντ Νιόντο, ο παίχτη τη uh, Ζυρίχης, ο οποίο είναι αυτό που έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμή στην uh, νέα έκδοση αυτή τη Σκουάντρα Τζούρα. Που τη δουλειά τη την έκανε πάντω κόντρα στου Ούγγρου, πήρε το τρίποντο και είναι στην πρώτη θέση σε αυτό τον uh, πολύ περίεργο uh, όμιλο. Ε, από εκεί και πέρα, η Ουγγαρία με την νίκη που πήρε κόντρα στην Αγγλία έχει αυτό το, το του τρει βαθμού και είναι στη δεύτερη θέση. Η Γερμανία και η Αγγλία δεν έχουν ακόμη νίκη. Οι Γερμανοί έχουν τι δύο σοπαλίε με την Ιταλία και με την Αγγλία. Και οι Άγγλοι έχουν μόνο το βαθμό που πήραν από την οπαλιά του με του Γερμανού. Η Γερμανία Αγγλία είναι ένα κλασικό ντέρμπι. Ε, έχει τα πάντα η ιστορία αυτή τη κόντρα. Έχουν αγωνιστεί πάρα πολλέ φορέ και σε φάση Μουντιάλ και σε Euro και σε προκριματικά. Έχουμε, έχουμε, τα πάντα να θυμόμαστε από Πάντσερ και από τα τρία λιοντάρια. Τέθηκα yeah. να αντιμετωπεί και πρόσφατα στην Arena Allianz του Μονάχου, αλλά εκεί πολλά έδειχαν πω οι Γερμανοί θα πάρουν την νίκη αφού είχαν προηγηθεί με το Χόφαν στο 50. Ήρθε το πέναλτι αυτό που κέρδισαν οι Άγγλοι δύο λεπτά πριν από το τέλο. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Χαρικέιν που πρέπει να πούμε πω έφτασε τα 50 γκολ το εθνόσυμο, ο Σέντερφορ τη Τότεναμ uh, και έσωσαν την παρτίδα και πήραν το βαθμό από το Μόναχο. Ε, και όσον αφορά τον τέταρτο όμιλο του uh, πρώτου γκρουπ, έχουμε την Ολλανδία πρώτη με έξι βαθμού, το Βέλγιο δεύτερο μετρήσου και η Πολωνία και την Ουαλία χωρί βαθμό. Εδώ η Ολλανδία έκανε. Μια φοβερή εμφάνιση στην πρεμιέρα του ομίλου τη κόντρα στου Βέλγου, του Σκόρπιου στου 4 ανέμου, νίξε με 1-4. Ο Φαχάλη έχει παρουσιάσει μια εντυπωσιακή ομάδα που δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα στο προσεχέ στο Μουντιάλ. Ε, ενώ πήρε μια νίκη θρίλερ με την Ουαλία, ενώ ήταν μπροστά μέχρι τι καθυστερήσει με 1-0, οι Ουαλοί ισοφάρισαν το 92. Και εκεί πολλά είχαν ότι το Μάτι θα ολοκληρωθεί ισόπαλο. Ήρθε ο Βέχορ το 1994 για να δώσει τη νίκη με Buzzer μπίτερ στου Ολλανδού. Και έτσι να κάνουν το 2 στα 2. Οι Ουαλοί παρεμπιπτόντω πρόσφατα πανηγύρισαν την πρόκρισή του σε Μουντιάλ, να πούμε για πρώτη φορά μετά από 64 χρόνια, για πρώτη φορά μετά το 1958, αφού νίξαν, Ε, την βρισκόμενη σε πόλεμο, βέβαια, Ουκρανία με 1-0 στον τελικό των Μπαράζ. Και έτσι ο Γκάρεθ Μπέλ και η παρέα του μετά από δύο συμμετοχέ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα βρεθούν και σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Σε αυτό το Νίσιο Λίκ πάντω δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Οι Βέλγοι μετά την τεσσάρα που έφαγαν από του Ολλανδού στην Πρεμιέρα έβγαλαν αντίδραση γιατί φιλοδόρησαν με έξι τέρματα την απογοητευτική Πολωνία στο μεταξύ του παιχνίδι. Παρά το ότι προηγήθηκαν οι Πολωνοί με τον Λεβαντόφσκι, ένα γκολ ο Βίτσελ, ένα ο δύο τροσάρα, το ένα μάλιστα εντυπωσιακό ένα ο Ντεντόνκερ, ένα και ο Πεντά στην, στον τεμπούτο του με την Εθνική Βελγίου. Πάρα πολύ άνετη νίκη για τους Βέλγους. Οι Πολωνοί έμειναν στην νίκη τους με την Ουαλία στο πρώτο πρώτο παιχνίδι που έδωσαν. Και αυτός ο Όμιλος με ενδιαφέρον να αναμένεται. Και από εκεί πέρα έχουμε και τη δεύτερη κατηγορία. Στο πρώτο γκρουπ έχουμε τη Σκοτία, την Ουκρανία, την Αρμενία και την Ιρλανδία. Τρει βαθμού έχουν οι τρει πρώτε. Στο δεύτερο γκρουπ έχουμε την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Αλβανία και την Ρωσία που δεν αγωνίζεται βέβαια. Στο τρίτο γκρουπ έχουμε την Φιλανδία, τη Βοσνία, το Μαυροβούνιο και την Ρουμανία. Και στο τέταρτο γκρουπ έχουμε την Νορβηγία, τη Σερβία, τη Σουηδία και τη Σλοβενία. Αυτό είναι ο πιο ενδιαφέρον όμιλο, θα έλεγε κανεί. Με την παρέα του Χάλαντ να είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμού. Έχει πραγματοποιήσει ήδη πολύ καλέ εμφανίσει ο Χάλαντ σε αυτό το Nations League με την Εθνική Νορβηγία. Δεν κατάφερα να βρει δίχτυα στο πρόσφατο παιχνίδι με την Σλοβενία. Βρήκε δύο φορέ δίχτυα πάντω. μια με πέναλντι στο Σκανδιναβικό τέρμπι με του Σουηδού. Ενώ σκόραρε και κόντρα στου Σέρβου. Οι Σέρβοι που και αυτοί θα είναι στο Μουντιάλ και έχουν ένα εντυπωσιακό σύνολο, μια εντυπωσιακή φουρνιά. Αυτή τη φορά θέλουν να κάνουν κάτι. Η Νορβηγοί δεν θα είναι, αντίθετα, στο παγκόσμιο κύπελο. Ρεφτά πάντω, στον Όμιλο, τα πράγματα και σε αυτόν τον α, τέταρτο. Να πούμε πως το Nations League θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη 14 του μήνα. Θα έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια ε, μέχρι την Τρίτη. Κανονικά υπό ορμάλει ηθίκε θα είχαμε Μουντιάλ αυτό το καλοκαίρι, αλλά το γεγονό ότι διεξάγεται στο Κατάρ το έχει μεταθέσει για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Όσον αφορά τώρα τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν, σήμερα ξεχωρίζει το Αυστρία-Γαλλία για το οποίο σα μίλησαμε και προηγουμένω και το Δανία-Κροατία με του Δανού να είναι στην κορυφή του ομίλου αυτού. Ε, αύριο ξεχωρίζει το ντερμπι Αγγλία-Ιταλία με τις δύο ομάδες να τα λένε ξανά μετά από τη μεταξύ τους κόντρα στον τελικό του Euro πριν από ένα χρόνο και το Ολλανδία-Πολωνία πολύ σημαντικό παιχνίδι και το Ουγγαρία-Γερμανία, βέβαια, έτσι όπω έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε αυτό το τρίτο όμιλο τη πρώτη κατηγορία. Την Κυριακή έχουμε το παιχνίδι τη ελληνική ομάδα που θέλει να εξασφαλίσει την πρωτιά, κόντρα στο Κόσοβο, μαζί επίσηματικά παιχνίδια το Ελβετία-Πορτογαλία, το Νορβηγία-Σουηδία και το ε, Ισπανία-Τσεχία. Τη Δευτέρα οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν του Κροάτε ξανά ε, στο Παρίσι αυτή τη φορά και οι Δανείοι του Αυστριακού. Και την ε, Τρίτη το πρόγραμμα τελειώνει με σημαντικά παιχνίδια όπω το Πολωνία-Βέλγιο όπως το Ολλανδία-Ουαλία, όπως το Αγγλία-Ουγγαρία, αλλά και φυσικά ένα ακόμη μεγάλο ντέρμπι το Γερμανία-Ιταλία. να πούμε πως σε αυτό το σημείο της σεζόν που βρισκόμαστε μπορεί επίσημα να μην έχει ανοίξει η μεταγραφική περίοδος αλλά τρέχουν καυτά μεταγραφικά θέματα όσον αφορά το διεθνές ποδόσφαιρο για τις ελληνικές ομάδες να τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. έτσι πολύ επιγραμματικά να πούμε κάποιες μεταγραφές που μπορεί να μην έχουν κλείσει ακόμη επίσημα αλλά είναι κοντά στην ολοκληρωσή τους και σίγουρα κάνουν αίσθηση. μία αρχικά είναι του Ορελιέν Τσουαμενή από τη Μονακό στη Ρεάλ Μαδρίτη με τι πληροφορίε να αναφέρουν πως ο Γάλλο Χαφ από τα μεγαλύτερα ταλέντα ε, στα 22 του βέβαια πλέον ε, είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στην Ρεάλ με τα πάντα να έχουν διευθυνθεί μεταξύ των δύο συλλόγων με ε, το ποσό της μεταγραφής του να έχει κλείσει στα 80 εκατομμύρια παρακαλώ συν 20 ε, σε μορφή bonus και να αναμένεται να περάσει από ιατρικέ εξετάσει για να κλείσει στη Real Madrid της ο παίχτη μετά από το τελευταίο παιχνίδι, την τελευταία υποχρέωση τη Εθνική Γαλλία αυτό το μήνα κόντρα στην Κροατία την Δευτέρα. Η Real προσθέτει έτσι έναν πολύ σημαντικό παίχτη στη μεσαία τη γραμμή και πίσω από την τριάδα Καζεμίρο Μόντριτ Κρό σχηματίζει την τριάδα του Αμενή Βαλβέρδε Καμαβιγκά εξασφαλίζοντας το μέλλον της στην μεσαία γραμμή, διασφαλίζοντας πως το μέλλον της είναι καλά χέρια είναι σε καλά χέρια και τα επόμενα α, χρόνια. Ε, τα τελευταία 24 ώρα έχει προκύψει α, αυτό το έντονο φλερ της Λίβαρπουλ με τον Τάργου Ινούνιες της Μπενθήκα και από ό,τι φαίνεται θα καταλήξει σε γάμο. Ε, με τη Λίβαρπουλ να ετοιμάζεται να κλείσει μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Ο Νούνιες έκανε το δικό του breakthrough α, αυτή τη σεζόν, τη σεζόν 21-22, πετυχαίνοντα 34 τέρματα με την Μπενθήκα σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας τη διαπιστευτήριά του και στο Champions League όπου σκόραρε κόντρα στην Μπαρτσελώνα και ε, στο Νόμιλο μαζί με την Bayern και την Μπαρτσελώνα που βρέθηκε η Μπενφίκα έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, σκόραρε και κόντρα στη Λίβερπουλ βγήκε πρώτο σκόρ στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα ε, και τα ποσά είναι αντίστοιχα με το Τσουαμενί δηλαδή η Λίβερπουλ φέρεται, φέρεται να προσφέρει 80 εκατομμύρια ε, συν 20 σε μορφή μπόνους έχει σύμμαχο και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ο οποίο επιθυμεί να παίξει στη Λίβερπουλ και πουθενά αλλού, με τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο, όπω ήδη ρωτά του παίκτε τη Λίβερπουλ για την ατμόσφαιρα του Άμφιλτ και ήδη έχει ε, κάνει σαφέ στη διοίκηση τη Μπενφίκα και στου ανθρώπου τη Πορτογαλική ομάδα, πω η μοναδική του επιθυμία είναι να παίξει στη Λίβερπουλ. Και το λέω αυτό γιατί ε, τον Ιούνιο τον είχε καιρό στη λίστα τη και η Manchester United. Και μάλιστα υπήρξαν δημοσιεύματα κατά τα οποία προσπάθησε χθε, ακόμα και την ίστατη ώρα, να αρπάξει εντό αγωγικών τον παίχτη από τη Λίβερπουλ η Manchester United, αλλά φαίνεται πω η επιθυμία του παίχτη είναι μόνο να μετακομίσει στο Anfield. Ε, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή, αν κλείσει βέβαια. Όλα δείχνουν ότι θα κλείσει αυτή για την Λίβερπουλ. Καταρχά, να πούμε πω θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία τη, ξεπερνώντα και αυτή του Φαντάικ το χειμώνα του 18 που έφτασε στα 75 με 80 εκατομμύρια ευρώ. Ε, γιατί η Λίβερπουλ θα προσθέσει λοιπόν έναν καθαρό center for, στο roster τη που δεν είχε τέτοιον, ούτε ο Φιρμίνο είναι καθαρό center for. Ο Ριγκί δεν χρησιμοποιούνταν στα περισσότερα παιχνίδια. Τώρα έμεινε ελεύθερο και αναμένεται συνεχίσει την καριέρα του στη Μίλαν. Ε, και μάλιστα έρχεται και σε μια μεταγραφική περίοδο που είναι πολύ πιθανό να φύγει ο Μανέ, που έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ για να ε, δοκιμάσει κάτι καινούργιο. Αυτό είναι μια άλλη ε, ενδιαφέρουσα υπόθεση αλλά να τελειώσουμε πρώτα αυτό που λέγαμε για τον Νούνιες. Θα βάλει στη φαρέτερο λοιπόν ο Κλόπ έναν center for με εξαιρετική εκτελεστική ικανότητα. Βεβαίω άλλο το επίπεδο του Πορτογαλικού Προαθλήματος, άλλο το επίπεδο της Premier League. Αλλά ακόμη και στο ανώτατο το επίπεδο, φέτος ο Νούνιες έδωσε τα διαπιστευτηριά του, ξαναλέω, στο Champions League. Ε, θα ενισχύσει φυσικά την γραμμή κρούσης, πόσο μάλλον περισσότερο αν φύγει όντω και ο Μανέ και νομίζω ότι θα είναι μια ταιριαστή μεταγραφή αυτή για τη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι είναι ο σύλλογο που κάνει τι πιο στοχευμένες μεταγραφέ. Έχει το καλύτερο μεταγραφικό πλάνο από όλε τις ευρωπαϊκέ ομάδε και έτσι συνεχίζει η ομάδα του, του Κλοπ. Τώρα, όσον αφορά το Μανέ, έχει ξεκαθαρίσει πω θέλει να φύγει. Είναι έντονο το φλερ του με την Μπάγκερν. Όλα δείχνουν ότι στο Μόναχο θα καταλήξει. Βέβαια, οι δύο προτάσει που έχει κάνει η Bayern στην Liverpool δεν έχουν βρει σύμφωνη την ομάδα του Merseyside, η οποία αξιώνει 50 εκατομμύρια για τον Mané. Στην τελευταία πρόταση η Bayern έφτασε μέχρι τα 35. Επομένω, έχουν ακόμη δρόμο οι δυο του μέχρι να τα βρουν. Θα δούμε τι θα γίνει. Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ μεγάλο και με τα γραφικά. Μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου πολλά μπορούν να συμβούν. Και μια και μιλήσαμε για την Bayern, ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το τι θα γίνει με τον Λεβαντόφσκι, ο οποίο έχει ξεκαθαρίσει σε όλου του τόνου πω θέλει να αποχωρήσει από του Βαβαρού. <coughs> Αλλά η ομάδα του Μονάχου μέχρι στιγμή δεν δείχνει διαδεχνία να αφήσει να φύγει. Με τον ίδιο να έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, να λύγει το 23. Να έχει συμφωνήσει σε όλα όπω ε, αναφέρεται με την Μπαρτσελώνα. Αλλά δεν υπάρχει βέβαια το αγκάθι το ότι πρέπει να ικανοποιηθεί και οικονομικά η μπάγκερ για να τον παραχωρήσει στην Μπαρτσελώνα και το κυριότερο πρέπει να τον αφήσει γιατί μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να πείθονται οι άνθρωποι της Bayern. <coughs> με τα υποθέσεις υπάρχουν πάρα πολλέ, όπως και ελεύθερων παιχτών, όπως ο Πογκουμπά που όλα δείχνουν πως θα καταλήξει στη Ιουβέντους, όπως ο Τιμπάλα που είναι σε πολύ καλό δρόμο για να τα βρει με την Inter και να συνεχίσει σε σέρια μετά τα 7 χρόνια στα οποία αγωνίστηκε στην Juventus. Ε, ο Franky de Jong είναι μια από τι περιπτώσει που θα απασχολήσουν πάρα πολύ με τη Manchester United να τον έχει στην κορυφή τη λίστα τη. Της λίστας της με τον νέο προποντή της United, τον Τεχάκ να τον, έχει, να τον είχε παίχτη στον Άγιαξ και να θέλει πάντως να χτίσει τη νέα United. Όμως στην Παρτσελώνα, σύμφωνα με τις τελευταίες προφορίες, φαίνεται να ζητάνε 85 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσουν. Η Παρτσελώνα, εάν ικανοποιηθεί οικονομικά, δεν είναι αρνητική στο να παραχωρήσει τον De Jong. Ο ίδιο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει προσθέσει του. είναι κατανοητό το να επιθυμεί να συνεχίσει στην Παρσελόνα γιατί θέλει να αγωνιστεί στο Champions League την επόμενη περίοδο. Η United αγωνίζεται στο Europa League την νέα χρονιά. Ε, Όμω από την άλλη και η Μπαρσελόνα ε, δεν είναι στην καλύτερη τη οικονομική κατάσταση. Αυτό το γνωρίζουμε εδώ και πολλού μήνε και σίγουρα δεν βλέπει με αρνητική διάθεση το ενδεχόμενο να πουλήσει και μάλιστα για 80-85 εκατομμύρια τον De Jong και να μπορέσει από εκεί πέρα να πάρει μια οικονομική ανάσα για να βάλει σε, σε κίνηση τα δικά της μεταγραφικά σχέδια. Τελευταίε πληροφορίες αναφέρουν πως η United έχει προσφέρει 60 εκατομμύρια στην Μπαρτσελώνα, συν 10 σε μορφή μπόνους, κάτι που δεν δέχεται προς το παρόν η ομάδα της Καταλωνίας, η ομάδα του Τσάβη, και μεταξύ των δύο ομάδων συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις αυτές. Ε, για όσους συνεχίζουμε κουμπές, εδώ θα είμαστε για να μιλήσουμε και για άλλες μεταγραφικές περιπτώσεις. Και στα δικά μας έχουμε πολύ α, σημαντικές εξελίξεις και α, σημαντικές μεταγραφές, σημαντικές α, αποχωρήσεις. Ε, να δούμε και πώς θα χτιστούν οι ομάδες ε, τη επόμενη σεζόν σιγά σιγά. Αν και ξαναλέω ότι ακόμη έχουμε πολύ δρόμο. Σε επόμενη εκπομπή θα ασχοληθούμε α, με αυτό σίγουρα. Τώρα αυτή τη στιγμή κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε αφού πούμε πως α, όσον αφορά το μπάσκετ γιατί μιλήσαμε πολύ για ποδόσφαιρο αύριο έχουμε τον πρώτο τελικό ε, του, 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 του Α1 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με πλειονέκτημα έδρας Ολυμπιακός η σειρά ξεκινάει από το ΣΕΦ αύριο στις 9, το παιχνίδι. Ο Παναθναϊκό, έστω και δύσκολα, πέρασε τελικά το εμπόδιο τη Λάρισα. Στο πέμπτο παιχνίδι, βέβαια, δεν, δεν άφησε κανένα περιθώριο στο πέμπτο παιχνίδι. Επισοδιακή πάντω η σειρά των ημιτελικών του Παναθναϊκού με την ομάδα τη Θεσσαλία. Αλλά είναι πίσω στο ραντεβού του ο Παναθναϊκό για έναν ακόμη τελικό. Ο Ολυμπιακό ξανά μετά από τέσσερα χρόνια είναι στου τελικού πρωταθλήματο. Γιατί είχε μεσολαβήσει όλη αυτή η ιστορία με την αποχώρησή του από το πρωτάθλημα. Και περιμένουμε να δούμε ωραία παιχνίδια, μεγάλε μάχε, αρχή γενομένη από αύριο. Ο Ολυμπιακό, ο οποίο δεν τα κατάφερε στο Final Four του Βελιγραδίου στη EuroLeague, αλλά θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν με ένα ακόμη τρόπο, γιατί έχει πάρει και το κύπελο Ελλάδο, θυμίζω. Ε, Αμέσω μετά την διεξαγωγή των τελικών, υπάρχουν υποχρεώσει τη εθνική ομάδα για τα προκριματικά του EuroBasket. Ε, γι' αυτό και θα συμπτυχθούν οι τελικοί α 1 Να δούμε τι θα συμβεί λοιπόν. Και θα, εδώ θα είμαστε να κουβεντιάσουμε για του ε, τελικού αυτού. Και φυσικά παράλληλα έχουμε και τη διεξαγωγή των τελικών του NBA. Που οι Celtics είναι μπροστά με 2-1 στη σειρά. Έχοντα κάνει το break στο πρώτο παιχνίδι ε, στο Chase Center στην έδρα των Warriors. Ισοφαρίστηκαν από του Golden State Warriors. τελευταία ομάδα που φτιάξε δυναστεία στο NBA με τρεις α, τίτλους και πέντε συμμετοχές σε τελικούς, αλλά στο πρώτο παιχνίδι όταν η σειρά μεταφέρθηκε στην Βοστόνη πήρανε ξανά την νίκη και είναι δύο νίκε μακριά από το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 14 χρόνια, μετά το 2008 με την κορυφαία τριάδα του Πίρις, του Γκαρνέτ και του Άλεν. Για να δούμε τι θα συμβεί και εκεί και εκεί μάλλον θα έχουμε αρκετό ψωμί ακόμη. Οι Warriors είναι και αυτή μια εξαιρετική ομάδα και η μάχη θα είναι μέχρι τελική πτώσεω. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα λέμε. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη Παρασκευή. Πρώτο σκόρερ. Για μία ώρα ήμασταν εδώ α, παρέα. Ο Ανδρέα Λεκάκη στο μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Έρχεται και τρίμερο. Όσοι φύγετε, όσοι κάνετε πράγματα να περάσετε πάρα πολύ καλά. Και όσοι μείνετε εδώ, φυσικά, να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Πάντα με υγεία. Εμείς τα ξαναλέμε σε μια βδομάδα. Γεια σας. Ε, στόχος αυτής της συνάντησης είναι να σα ενημερώσουμε για το μοντέλο λειτουργίας της Ακαδημίας του Πανιονίου κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι ο Πανιόνιος ανέκαθεν φημίζεται για τη λειτουργία των Ακαδημιών του. Πάρα πολλοί παίχτες, δεν αξίζει καν να μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε ονόματα. Έχουν στελεχώσει ε, τόσο την αντρική ομάδα του Πανιονίου, όσο και άλλες μεγάλες ομάδες της Ελλάδας και το εξωτερικό, αλλά και το υπέρτατο την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας. Ε, από την Ακαδημία αυτή βέβαια έχουν προκύψει και προπονητές, ε, μεγάλους αριθμός προπονητών, όπως και άλλοι άνθρωποι που κινούνται στο χώρο ε, του μπάσκετ. Κοντά μου είναι ο επικεφαλής των Ακαδημιών Μπάσκετ του Πανιωνίου, ο κύριος Νίκος Κοψιάς. Κύριε Κοψιά, καλησπέρα σας και καλή αρχή κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Νέο σα έργο. Ε, κρατάω από τη σημερινή ενημέρωση, το γεγονό ότι είπατε, πως κύριο μέλημα όλου του project είναι σε βάθο χρόνου αλλά και σύντομα να ενισχυθεί η ανδρική ομάδα με παιδιά από το εφηβικό, ακόμα και από το παιδικό ε, τμήμα. Θέλετε να μα αναλύσετε λίγο αυτό το σκεπτικό, να μα μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Ναι, θα έλεγα ότι όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι το DNA του Πανιονίου. Να βασίζεται. Στα δικά του παιδιά τα οποία θα περνάνε από μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία, αλλά τελικά ε, με όραμα και όνειρο να παίξουν στην αντρική ομάδα του συλλόγου. Ε, ξέρουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Πανιόνιο στο θέμα τη έδρα ε, τα τελευταία χρόνια. Εδώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλο όγκο παιδιών σε όλα τα τμήματα τη Ακαδημίας Μπάσκετ. Η ερώτησή μας ε, ε, για την ομάδα με στιγμή, βάση αργότερο. τα οικονομικά δεδομένα τα οποία είναι συγκεκριμένα είναι η εξή. Ε, η ομάδα θα προσπαθήσει έχει ήδη αρχίσει εδώ και 15 μέρε να κάνει κάποιε προπονήσει. Φέρνοντα κάποια παιδιά τα οποία τα δοκιμάζουμε. Ε, έχουμε κάποια σκέψη στο μυαλό μα, κάποια ονόματα δεν υπάρχουν ανακοινώσει ακόμα, αλλά πολύ σύντομα θα έχουμε. Η βασική κατεύθυνση είναι για το νέο πρωτάθλημα να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική. Για να συμβεί αυτό... Έχω δίπλα μου τον προπονητή τη ανδρικής αλλά και παιδική ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου, τον κύριο Γιώργο Μπιτζάνη. Κόουτ, εδώ και λίγε μέρε έχετε αναλάβει να καθοδηγήσετε την παιδική ομάδα σε αυτό το πρωτάθλημα ειδικών συνθήκων που έχει σχηματιστεί για την Σκανά. Με τα παιδιά να έχουν επιστρέψει μετά από πάρα πολύ καιρό στι προπονήσει. Να έχουν αρχίσει όμω εξαιρετικά το πρωτάθλημα. Νομίζω είστε πολύ ικανοποιημένοι από τα όσα έχουν δείξει μέχρι τώρα. Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι πριν από 15-20 μέρε κάναμε μια κουβέντα με τη διοίκηση, η οποία μου πρότεινε έτσι να αναλάβω την παιδική ομάδα και την οποία την ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε. Είναι αλήθεια ότι οι συνθήκε ήταν δύσκολε, διότι τα παιδιά όταν έχουν μείνει εκτό προπονήσεων μήνε, δεν είναι εύκολο να μπουν και να προσαρμοστούν σε ένα πρωτάθλημα το οποίο ουσιαστικά ξεκινούσε μετά από 10 μέρε. Παρ' όλα αυτά όμω θέλω να δηλώσω ότι τα παιδιά όσο, όσο καιρό τα έχω εγώ δίνω το πάνω από 100% στις προπονήσεις. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την παρουσία τους. Εντάξει, σίγουρα όπω είπατε και εσεί τα αποτελέσματα είναι, είναι, πολύ καλά μέχρι τώρα. Έχουμε, νομίζω έχουμε δώσει ένα στίγμα το τι θέλουμε να παίξουμε. Στριζόμαστε κυρίω στην άμυνά μα. Ε, από εκεί και πέρα, ο μοναδικό στόχο για την ομάδα μα είναι να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη ώστε να περάσει την τελική φάση. Αντιμετωπίζουμε τον Ολυμπιακό αύριο. Έχουμε ξεκινήσει με δύο νίκε. Αντιμετωπίζουμε τον Ολυμπιακό εκτό έδρα σε ένα δύσκολο μάτ. Ε, δεν υπερτερούμε σε ύψο, αλλά Θεωρώ ότι τα 12 παιδιά τα οποία θα κατέβουν να, να παλέψουν αύριο το παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι όλοι έτοιμοι. Θα να δώσουμε τον καλύτερο μα σε αυτό. Έχουμε ετοιμάσει κάποια πράγματα. Θεωρώ όμω ότι είμαι αισιόδοξο. Νομίζω θα πάμε καλά. Σα ακούσαμε να λέτε προηγουμένω και στη συνέντευξη τύπου ότι παρά το γεγονό πω πρόκειται για μια παιδική ομάδα, εσεί θέλετε να δουλέψουν τα παιδιά σαν να πρόκειται να παίξουν και να παίζουν σε μια ανδρική ομάδα. Ε, αυτό θέλετε να μα το αναλύσετε λίγο. Ναι, είναι η πρώτη προσέγγιση και η πρώτη κουβέντα που έβαλα στα παιδιά όταν κάναμε την πρώτη μα συνάντηση. Εκτό από το αποτέλεσμα, το πιο βασικό από όλα για μένα είναι θεωρώ ότι είναι τα παιδιά αυτά τα οποία είναι 14, 15, 16 χρονών να ετοιμαστούν για την αυριανή μέρα. Για να γίνει αυτό, προσπαθούμε εμεί, όλο το staff, να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να, να δουν τον μπάσκετ από μια τελείω διαφορετική έτσι, προσέγγιση. Να ετοιμαστούν ώστε να, να μπορέσουν να γίνουν αύριο το πρωί επαγγελματίε να στελεχώσουν την ανδρική ομάδα του Πανιωνίου ή αν δεν μπορούσε να το σε κάποια άλλη ομάδα. Για να γίνει αυτό όμω χρειάζεται πολλή δουλειά. Ε, χρειάζεται να επιμείνουμε σε βασικά, να δώσουμε συγκεκριμένε κατευθύνσει. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία, είναι δύσκολη. Θέλει υπομονή και ειδικά από τα παιδιά. Αλλά νομίζω είναι ο μοναδικό δρόμο πλέον έτσι όπω έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο μπάσκετ και στο ελληνικό μπάσκετ και παγκοσμίω πλέον με την οικονομική κρίση. Ε, θεωρώ ότι έχουμε βάλει ήδη τι βάσει. Θα κάνουμε και ένα και ένα μικρό meeting με τους coaches όταν ολοκληρωθεί όλο το staff όλη ε, όλης της Ακαδημίας έτσι ώστε να κρατάξουμε μια κοινή γραμμή στο πώ πρέπει να δουλέψουμε. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Πανιόνιο. Εμεί είμαστε σήμερα, αύριο δεν είμαστε. Πάνω απ' όλα είναι ο Σύλλογο. Τώρα με την ανδρική ομάδα η κατάσταση τα έφερε έτσι ώστε δεν καταφέρατε να δουλέψετε όσο θα θέλατε φέτο. Για την επόμενη σεζόν τη ανδρική, τι μπορούμε να πούμε. Ναι, ε, η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαμε. Διακόπη πρωτάθλημα πολύ γρήγορα. Ε, η προσέγγιση είναι ότι η ομάδα μα θα προσπαθήσει να να βρει παιδιά τα οποία είναι νεαρά σε ηλικία, εξελίξιμα, ε, που θέλουν να παίξουν στον Πανιόνιο. Ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ και 15-20 μέρε κάποιε προπονήσει, κάποιε δοκιμέ παιχτών. Υπάρχουν κάποια πλάνα στο μυαλό μα, δεν υπάρχει ακόμα κάτι όμω ανακοινώσιμο. Θεωρώ ότι σε λίγε μέρε θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Ε, σε συνδυασμό λοιπόν ε, με, το, με το ένα στοιχείο που σα είπα είναι αυτό, το δεύτερο στοιχείο με κάποια παιδιά που θα ανέβουν, αν θέλετε, την εθνική ομάδα για να είναι ενεργά μέλη και όχι απλά να συμπληρώνουν να κάνουν την προπόνηση. Δηλαδή, εμεί θέλουμε ενεργού κανονικά στην ομάδα και να δώσει και ένα όραμα και ένα στόχο σε αυτά τα παιδιά. Συν ε, το τρίτο στοιχείο θα είναι στο τέλο τη μεταγραφική περίοδου να βρούμε τρία-τέσσερα παιδιά έμπειρα που έχουν παίξει την κατηγορία. Που θα Κοντά μου είναι παιδιά. μια γνωστή φυσιογνωμία εδώ για τον μπάσκετ του Πανιωνίου, ο κ. Μαρμαρινό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, ξέρω ότι θα έχετε έναν συμβουλευτικό ρόλο σε όλο αυτό το project των Ακαδημιών. Περισσότερα θα ανακοινωθούν βέβαια και τι επόμενε ημέρε. Θέλετε όμω να μα δώσετε μια γενική ιδέα του τι ακριβώ θα κάνετε εδώ, τι δουλειά θα κάνετε μαζί με τι Ακαδημίε. Όχι, τα παιδιά που έχουν αναλάβει την Ατρέξουν Ακαδημία είναι φίλοι, και εγώ είμαι πάντα διαθέσιμο να μιλάμε για το μπάσκετ και να βάλουμε κάποια πλαίσια λειτουργία. Γιατί και ω παλιό τέλεχο του Πανιονίου πριν αρκετά χρόνια αλλά και ως εμπλεκόμενο με το γιο μου που ερχόταν στις Ακαδημίες εδώ, είναι κάτι πολύ ωραίο να ασχολούμαστε με τα νέα παιδιά και να βοηθάμε αυτούς που θέλουν να ανέβουν. Πάντα κοντά στον Πανιόνιο, τώρα που η ομάδα μπάσκετ περνάει έτσι δύσκολε στιγμέ, πώ βλέπετε αυτό το νέο project που ξεκινάει και με τι ακαδημίε αλλά και γενικότερα με την αδρική ομάδα. Είναι μια ευκαιρία για νοικοδόμηση. Είναι μια ευκαιρία, όπω είπε και ο κ. Κοψιά, να γίνει κάτι καλό, να αρχίσει από την αρχή, να μπουν οι βάσει και ο Πανιόνιος είναι πρωτοπόρο και έχει υπάρξει πρωτοπόρο όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε ίσω είναι μια νέα πρόταση που πρέπει να κάνει για τον ελληνικό μπάσκετ. έχετε έναν πολύ ενδιαφέροντα ρόλο να πούμε. Ε, Προπονητή στην Εθνική Κοσόβου σκάουτερ στου Sacramento Kings. Θέλετε να μα μιλήσετε λίγο για τι εμπειρίε αυτέ ξεχωριστέ. Ναι, είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Στο Κόσοβο είμαι υπεύθυνο για το, τη λειτουργία του μπάσκετ ουσιαστικά όλη τη χώρα που είναι πάρα πολύ ελκυστικό και ιδιαίτερο. Απ' την άλλη, στο Αγραμέντο και είμαι επιφορισμένος στο να συμβουλεύω την ομάδα για το τι γίνεται σε, σε δεδομένα εκτός, εκτός NBA. Είμαι επιφορισμένος και να παρακολουθώ κολεγιακά και Ευρώπη και Αυστραλία. Ήρθε πολύ κοντά στι εξελίξεις και βλέπεις πώς είναι οι μοντέρνες τάσεις του μπάσκετ. Και μπορεί σίγουρα αυτή η εμπειρία σα να βοηθήσει εδώ και του ανθρώπου του Πανιωνίου να χρειαστούν αυτή τη βοήθεια τη Συμβουλή. Σαφώ οτιδήποτε χρειαστεί είναι, σλο, είναι φίλοι και στηρίζω το εγχείρημά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με την ασέντευξη τύπου να έχει ολοκληρωθεί από τι εγκαταστάσει μπάσκετ του Πανιωνίου και το γήπεδο Αργή Κορονοϊό για το NSTV, Ανδρέα Λεκάκη. Τα ζευγάρια είναι τα εξή. Γιωτάκη Αρβανίτη εναντίον Μαλαματίνα και Στεργίου στον πρώτο <Δελίδιο> ημιτελικό. <Δελίδιο> και στο δεύτερο, Πολυχρονιάδη Σάκο εναντίον Αλεβιζάκη και λιβαδάρου. Κι είναι με την ομάδα του αταλάκο του, να ακούσει με την ομάδα του Αρμανίτη. Ωραία. Ένα πολύ ενδιαφέρον α, τουρνουά λοιπόν όπως είπαμε εδώ στην πλαζ Βοτσαλάκια που διοργανώνει η Ακαδημία Βόλεϊ του Ολυμπιακού. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τον α, πρώτο ημιτελικό α, που όπως είπαμε θα δεξαχθεί ανάμεσα στον Γιωτάκη, ο οποίο αγωνίζεται μαζί με τον Αρβανίτη και στον Μαλματίνα που αγωνίζεται μαζί με τον Αστεργίου. 10 παιχνίδια είχαμε προηγουμένω, 10 παιχνίδια 12 λεπτά που έλεξαν μετά το πέρα των 12 λεπτών. Από αυτά τα 10 παιχνίδια στη διάρκεια αυτού του τουρνουά βγήκαν οι δύο ημιτελικοί που θα παρακολουθήσουμε. Παρέα εδώ μαζί, αρχής γενομένης από τον πρώτο. Να πούμε πως α, uh, νικήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα πάρει πρώτη δύο σετ. Τα σετ παίζονται στους 15 πόντους uh, και αν χρειαστεί uh, tie break αυτό θα κρυθεί στους 11 πόντους Ο Κιτάκης ο οποίος α, έχει αγωνιστεί και με την φανέλα της Κηφισιάς Είναι ένας έμπειρος παίκτης στην Α1 Να πούμε ότι α, στον τρόπο αυτό τη διεξαγωγή του τουρνουά Έχουμε στις ομάδες έναν α, έμπειρο α, βολεμπολίστα Μαζί με έναν α, παίκτη από την α, Ακαδημία Ο Αρμανίτης είναι στην μια ομάδα Παίκτη από την Ακαδημία, ενώ από την άλλη έχουμε τον Μαλαμανίνα ο οποίο αγωνίζεται στον Πανελίνιο και έχει μαζί του τον Στεργίου ο οποίο είναι παίκτη τη Ακαδημίας Beach Volley. Εδώ, τώρα, βλέπετε την προθέρμανση των παικτών των δύο ομάδων. Είδατε προηγουμένως και την αναμνηστική φωτογραφία η οποία σήμανε και την έναρξη. Τη uh, τελική uh, φάση. Να πούμε uh, και τους πολύ σημαντικού χορηγού αυτού του τουρνουά που είναι uh, η Αμαλθία το Mindtrap, ο Άθλο και το BattleNet Arena. Uh, με την πολύ σημαντική βοήθεια αυτή των uh, χορηγών διεξάγεται αυτό το τουρνουά. Πάρα πολύ όμορφο uh, καιρό για πιτσβόλια παρά το γεγονό ότι βρισκόμαστε uh, στι αρχέ uh, του Νοέμβρη. Άλλωστε, τις τελευταίες μέρες uh, στην Αθήνα έχουμε πάρα πολύ καλέ, οι μέρες, μέρε, πολύ ψηλέ θερμοκρασίε. Είναι σαν καλοκαίρι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά εδώ στην α, παραλία Βοτσαλάκια στον α, Πειραιά, δίπλα από το Μικρολίμανο, ανάμεσα σε Βοσαλιμάνι και, και Μικρολίμανο. Ε, λοιπόν, να πούμε πως έχουμε κοντά μας ε, τον α, πρώτο μας α, καλεσμένο εδώ ο οποίο θα μα πει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το τουρνά. Έχουμε τον κύριο Άρη Κοντογιάννη, έφορο του τμήματο Beach Volley και δικηγόρο. Έτσι. Καλώ ήρθατε. καλώς ήρθατε. Πείτε μα λίγα λόγια για το τουρνό αυτό που γίνεται εδώ στα Βοτσαλάκια. Είναι μια πρωτότυπη προσπάθεια η οποία πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό εραστεχνικό beach volley. Ένας εραστέχνης από την Ακαδημία μας διαγωνίζεται μαζί με έναν επαγγελματία αθλητή του volley ε, όλα αυτά χάρη στη μοναδική δυνατότητα που μας δόθηκε από τον Ολυμπιακό και με τη διοργάνωση που τρέχει η Πόλα του η, η προπονήτριά μας ε, να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα το άθλημα μέσα από ε, αυτήν εδώ ακριβώς τη, ε, την ημέρα που βλέπετε σε πολύ καλές συνθήκες καιρού, με πάρα πολύ ε, ωραίους ανθρώπους, χαμόγελα είμαστε όλοι μια παρέα, μια οικογένεια η οικογένεια του Ολυμπιακού, η οικογένεια του Volley. Ε, εγώ είμαι προσωπικά ε, πολύ χαρούμενος που μπορούμε και σήμερα και κάνουμε όλο αυτό εδώ πραγματικότητα ε, Τουρνουά ξέρετε γίνονται πάρα πολλά και όχι μόνο εδώ και σε άλλα μπισβόλια ε, Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να κάνουμε σήμερα δεν έχει ξαναγίνει και το λέω ε, με κάθε ειλικρία ναι και γνώση της κατάστασης ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και εσείς με τη σειρά σας ήρθατε εδώ να καλύψετε το συγκεκριμένο event ε, Είμαι σίγουρος ότι και οι χορηγοί μας, το Batnet, το Mindtrap, η Αμάλθια που μας έχει φέρει φρούτα και πράγματα για να φάμε. Όλοι έχουν, όλη η κοινωνία του Πειραιά έχει βοηθήσει για να πραγματοποιηθεί το σημερινό γεγονός. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια σε όλο αυτό έχει παίξει και ε, η βοήθεια του Ολυμπιακού που ήταν κομβική στο να το διοργανώσουμε, να βρούμε τους χορηγούς, να τρέξουμε όλοι μαζί με την προπονήτριά μας τη, την Πόλα για να το οργανώσουμε όλο αυτό που βλέπετε. Ε, η, ειδικό, η ειδική μνήα πρέπει να γίνει στον άθλο, ο οποίος μας έχει ε, βοηθήσει. Άμα δείτε τις μπλούζες μας είναι ειδική εκτύπωση από ε, τον άθλο. Ε, ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους. Είναι τιμή μου που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ε, καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε λίγο το παιχνίδι μας τώρα με τον α, πρώτο ημιτελικό να έχει α, εδώ και λίγα λεπτά ξεκινήσει. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα από το δίδυμο Μαλαματίνα-Στεργίου κάπως ροκάνισαν την α, διαφορά οι αντιπολίτες, ο Αρβανίτης α, με τον Γιωτάκη αλλά διατηρούν α, το προβάδισμα ο Μαλαματίνας με τον α, Στεργίου και Ο Μαλαματίνα είναι αυτό που είναι τώρα και στο σερβί. Αυτό η μπάλα θα περάσει έξω και έχουμε το 5-4. Η διαφορά στον πόντο. Ξαναλέω πω σε αυτή τη φάση την, α, των ημιτελικών και στη συνέχεια στον α, μεγάλο τελικό, θα η νικήτρια θα δεχθεί ομάδα που θα κερδίσει δύο σετ. Τα σετ κρίνονται στου 15 πόντου. Ενώ ε, αν χρειαστεί να παίξουμε tie break αυτό θα κρυφθεί στου 11 πόντου. Εδώ ένα πέρασμα που βλέπετε με πλασέ από τον Μαλαματίνα θα κάνει το 6-4. Η ομάδα με τα λευκά διατηρεί το προβάδισμα από το ξεκίνημα αυτού του ημιτελικού. Ο Στεργιού είναι αυτός ο οποίος θα περάσει τώρα με ένα ωραίο πλασέρακι την μπάλα. Ο Γιωτάκης διορθώνω για να κάνει το 6-5. Και ένα σερβίς τώρα από τον Αρβανίτη, το οποίο θα φύγει έξω για το 7-5. Έχουμε και δεύτερο καλεσμένο κοντά μα, Παναγιώτη Μουτζουρίδη. Σωστά, Άρα, ναι. Γεια σα. Γεια σας. Πείτε μα δύο λόγια για το τουρνουά εδώ, πολύ ενδιαφέρον το τουρνουά που γίνεται. Αυτό που έχω να πω είναι ότι σε αυτό εδώ το πανέμορφο γήπεδο είμαστε ο καθένα από λίγο και όλοι μαζί καταφέρνουμε τα πάντα. Ε, ο Ολυμπιακό φυσικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ερασιτέχνη για όλη του τη στήριξη. Ευχαριστούμε την Πόλα, την Προπονήτρια, που καθημερινά δίνει μάχη με μας τους ερασιτέχνες και την ευχαριστούμε και για το Special Event αυτό που έχει διοργανώσει. Σήμερα πραγματικά έχει ανέβει ένα επίπεδο νομίζω το, το Beach Volley εδώ πέρα. Σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, έτσι είναι σαν καλοκαίρι. Ναι, πραγματικά μας έκανε την καλύτερη χάρη ο καιρός. Έχουμε πραγματικά συνθήκες καλοκαιριού μέσα στο Νοέμβριο. Επίσης Επίση, να ευχαριστήσουμε φυσικά του μεγάλου μα του χορηγού, το Mind Trap και το Central Cafe του φίλου συναθλητή και χορηγού Γιάννη Λιβαδάρου, τον άθλο για αυτά τα πανέμορφα μπλουζάκια που μα έχει χορηγήσει και φυσικά τον πατέρα τη ομάδα, η Λία Βαλσαμάκη, που μα έχει φέρει φρουτάκια. Oh. Μα έχει φέρει φρούτα αλλά και φαγητά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να έχουμε ένα καλό αγώνα και ένα πολύ ωραίο τελικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Για να δούμε την συνέχεια Αυτού του παιχνιδιού Είμαστε στο 6-9 Πάντα οι πέκτες με τα λευκά Μαλαματίνας Στεργίου Είναι μπροστά Εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια από τον Μαλαματίνα που την πέρασε την μπάλα Και πήρε τελικά τον πόντο Μια και Δεν κατάφεραν να αντιδράσουν Οι παίχτες με τα κόκκινα Ο Μαλαματίνας και Στεργίου έχουν πάρει προβάδισμα από την αρχή και είναι τώρα στο συν 4 να δούμε αυτή την προσπάθεια από τον Ιωτάκη βγήκε η άμυνα, ο Μαλματίνας πολύ ωραίο το πλασέ του σε ένα σημείο που δεν μπορούσαν να αντιδράσουν οι αντίπαλοι και α, το σκορ θα γίνει 6-11 διαφορά που ανεβαίνει στους α, 5 Εδώ χαλάει η υποδοχή και έχουμε τον Άσο, 6 double score τώρα για μαλαματίνα και Στεργίου. Ο Στεργίου ήταν αυτός, ο οποίος πήρε τον Άσο, παίχτης από τις Ακαδημίες. Ένας uh, παίχτης με μεγάλη εμπειρία στο βόλι, ένας αρχάριος παίχτης από τις uh, Ακαδημίες, ερασιτέχνης παίχτης. Αυτοί συνθέτουν uh, τις uh, ομάδες, όπως uh, ακούσατε και του uh, υπεύθυνου του τμήματο προηγουμένω να αναφέρουν ένα ενδιαφέρον ένα μείγμα. Εδώ πάλι θα φύγει έξω και έτσι γίνεται το 13-7 σε πολύ καλό δρόμο για να πάρουν το πρώτο σετ Μαλαματίνα και Στεργίου. Μαλαματίνα, ο, ο παίκτη του Πανελληνίου, είναι αυτό ο οποίο θα κάνει το σερβί και να και ένα ακόμη άσο για το 14-7. Διπλό σκορ και πάλι και έχουμε Αλλαγή στι uh, πλευρές Για μια ακόμη φορά. Μια ανάσα από το 1-0. Στην παρακολουθούμε ξαναλέω τον πρώτο ημιτελικό. Στη συνέχεια ακολουθεί το παιχνίδι του Πολυχρονιάδη, πολυχρονιάδη με τον uh, Τσάκο εναντίον του Αλεβιζάκη και του Λιβαδάρου. Για να δούμε εδώ το σερβίς του Μαλματίνα. Βγαίνει υποδοχή. Ο Αρβανίτης θα σηκώσει για τον Αγιοτάκη που uh, θα πάρει τελικά τον uh, πόντο με την μπάλα να βρίσκεται και στο μπλοκ που προσπάθησε να βάλει εκεί ο στεργιου 14 14-8, δεν ολοκληρώνεται ακόμη αυτό το πρώτο σετ. Στεργίου εδώ τώρα θα πάρει την υποδοχή, σηκώνει με μανσέτα ο Μαλαματίνας, θα περάσει στην άλλη πλευρά ο Στεργίου για να γίνει έτσι το 15-8 και τώρα να ολοκληρωθεί το πρώτο σετ σε αυτόν τον, σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την Ειρήνη. Ειρήνη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, παρακολουθούμε ένα πολύ ξεχωριστό ε, τουρνουά Beach ε, Που διοργανώνει εδώ η Ακαδημία του Ολυμπιακού. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Ε, έχουμε δει φοβερά παιχνίδια, φοβερούς παίκτες, φοβερό επίπεδο, ε, τέλεια διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ τον Ολυμπιακό. Την Πόλα Κίτσου για τη στήριξή της και την ανοχή της και την αντοχή της με όλους εμάς. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται ένα τέτοιο είδου τουρνουά που λέγεται Bring Your Silver. Ουσιαστικά είναι παίκτε μεγαλύτερου επιπέδου που παίζουν με τα γόρια της Ακαδημίας μας. Ε, όλοι κερδισμένοι θα είναι στο τέλο τη ημέρα και και για εμά του θεατέ που βλέπουμε τέτοιε φάσει και τα παιδιά προσφέρουν τέτοιο θέαμα. Και οι αθλητέ Ακαδημία φυσικά παίρνουν και πολύτιμε εμπειρίε, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Και εμεί που βλέπουμε παίρνουμε πολύτιμε εμπειρίε. Ευχαριστούμε πολύ του χορηγού, ε, τον Γιάννη τον Λιβαδάρο με το Mind Trap του, το Central, το καφέ και τον κύριο Πέτρο Βαλσαμάκη τη για την ομάδα. <laughs> Η Μαρίλια έκανε σκορ. <laughs> Α, εγώ κρατάω. Ωραία. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σα. τη στήριξη όλων. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κι εμεί. Λοιπόν, ε, να πω ότι έχουν παρακολουθήσει ήδη το πρώτο σετ στον uh, πρώτο ημιτελικό. Και ο Τάκη να αντίον Μαλαματίνα και Στεργίου. Με τον uh, Μαλαματίνα και τον uh, Στεργίου να κρατάνε από την αρχή το προβάδισμα από την αρχή του σετ και προς το φινάλε να αυξάνουν και τη διαφορά για να φτάσουν μάλλον εύκολα στην επικράτηση σε αυτό το 1-0 και τώρα έχουν πάρει ξανά την θέση τους οι τέσσερις αθλητές μας για να ξεκινήσει το δεύτερο σετ που θα δείξει αν ο μαλαματές του Σεργίου θα περάσουν και στον τελικό του τουρνουά ή αν θα παραμείνουν στη διεκδίκηση του παιχνιδιού Γιωτάκη Κερβανίτη, ισοφαρίζοντα το παιχνίδι για να το στείλουν να κρυθεί στο tie break. Λοιπόν, το δεύτερο set είναι έτοιμο να ξεκινήσει με τον πρώην αθλητή τη Κυφυσιά, τον Γιωτάκη να είναι στο σερβί. Βγαίνει η υποδοχή, δεν είναι καλή, αλλά δεν εκμεταλλεύεται σε πρώτη φάση και την ευκαιρία ο Αρβανίτη. Τώρα ο Στεργίου είναι αυτό που θα περάσει με πλασέ. Αρβανίτη βγάζει την άμυνα, περάσμα στην άλλη πλευρά. Ο Στεργίου δεν θα καταφέρει να σώσει την μπάλα, τη βγάζει μάλιστα και εκτό γηπέδου τελείω. Και έτσι έχουμε το 1-0 για την ομάδα με τα κόκκινα. Η οποία θα ήθελε να κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα. Ένα ακόμη τώρα σερβί βγαίνει υποδοχή από το Μαλαματίνα. Του σήκωσε την μπάλα ο Στεργίου. Δεν θα μπορέσει εδώ να αντιδράσει σωστά ο Αγιοτάκη. Πολύ γρήγορα η ισοφάριση. Για την ομάδα με τα λευκά και ο Μαλαματίνα, αθλητή του Πανελίου, ξαναλέω, είναι αυτό ο οποίο κάνει το σερβί. Καλή είναι η υποδοχή εδώ. Ο Αρβανίτσα θα περάσει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Στεργίου τώρα σηκώνει για το Μαλαματίνα. Ε, σε ένα σημείο που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Οι αντίπαλοι σε αυτό το πλασέδάκι του Μαλαματίνα 1-2. Καταφέρουν να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Μαλαματίνα Στεργίου. Ο Μαλαματίνα κάνει το σερβί. Κρατάει την υποδοχή ο Γιωτάκη. Πέρασε όπω όπω στην άλλη πλευρά ο Αρβανίτη. Είναι ευκαιρία τώρα εδώ για το Μαλαματίνα που προσπάθησε να περάσει με πλασέ. Επάνω στο φιλέο Ο Αρβανίτη έστειλε την μπάλα εκτό ορίων, στη συνέχεια. Έτσι έχουμε το 1-3. Ακούσατε προηγουμένω και του ανθρώπου εδώ α, που έχουν αναλάβει να τρέξουν και αυτή την διοργάνωση και τον Άρη Κοντογιάννη, τον εφορό του τμήματο, τον Παναγιώτο Μουτζουρίδη, την Ειρήνη. Α, κούσατε ακούσατε να λένε για αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση. Ξαναλέω σε εξαιρετικέ καιρικέ συνθήκε. Εδώ δεν μπόρεσε ο Στεργίου να περάσει την μπάλα στην άλλη πλευρά, την έστειλε πάνω στο φιλέ. Και έτσι έχουμε το 2-3, μείωση στον πόντο για του κόκκινου. Αυτό που έχει το σερβί είναι ο αθλητή των Ακαδημίων. Αρβανίτη και θα πάρει και τον Άσο. Δεν μπόρεσε για την υποδοχή ο Στεργίου. Και εδώ η Μπαλά θα βρει στο φιλέ από το σερβί του Αρβανίτη. 4-3 με τι ομάδε συμπλώνουν του 7 πόντου στο σύνολο έχουμε αλλαγή τερέν. Πέντε τρία θα γίνει τώρα το σκορ. Η διαφορά τώρα στου δύο πόντου. Ο στεργίου είναι αυτό.